Άκρα σε ερυθρό. Άκρα σε ερυθρό είναι ένα κρασί που κάνουμε πολλά χρόνια. Ένα κρασί το οποίο γίνεται με 95% αγιοργήτικο και με πολύ λίγο καμπερνέ σοβινιό. Το αγιοργήτικο εδώ το κάνουμε μια πολύ ωραία δουλειά. Το 30% του κρασιού το κάνουμε με μασερασιόν καρμπονίκ, δηλαδή όπως το μποζουρλούν, για να βγάλει αυτά τα φοβερά αρώματα. Το υπόλοιπο, το 70%, γίνεται κλασική ερυθρά υνοποίηση, έτσι ώστε το κρασί να μπορεί να αντέχει στον χρόνο. Και το όλον είναι ένα κρασί καθημερινό, θαυμάσιο, συνοδεύει τα πάντα. Από πού παίρνει το όνομά του οι άκρες, ξέρεις? Όχι, θα ήθελα να μάθω. Οι άκρες στην περιοχή μας υπάρχουν δύο τρόποι. Άκρες λέμε τα ακρινά αμπέλια πάνω στα βουνά, τα οποία οριμάζουν πρώτα. Και όλοι οι συνοποιοί λέμε θα πάμε να ξεκινήσουμε να τριγύσουμε τις άκρες. Μάλιστα. Αλλά στη δική μας περίπτωση, επειδή βλέπεις υπάρχει ένα δεντράκι εδώ, στη δική μας περίπτωση είναι γιατί στην άκρη του κάθε αμπελιού έχουμε ένα δέντρο φυτέψη, όπου από κάτω ξαποστάζουν οι αμπελουργοί μας. Και αυτό ονομάσαμε το κρασί μας άκρας. Ωραία. Το 5% καμπερνέ, γιατί το χρησιμοποιούμε? Το 5 καμπερνέ χρονιών, λοιπόν, αυτό έρχεται από μια παλιά ιστορία, από ένα κτήμα το οποίο δεν μας άρεσε. Και είπαμε, οκ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο με αυτό, ας το βάλουμε εκεί. Μάλιστα. Μετά έκατσε και έγινε μια παράδοση την οποία δεν θέλουμε να σπάσουμε, δεν θέλουμε να, να χαλάσουμε. Άλλωστε, εμείς είμαστε οι inventors του καμπερνέ αγιοργήτικο, το γνωρίζεις αυτό που λέει. Τέλος πάντων, έμεινε εκεί. Το κρασί, όπως βλέπεις, αρωματικά είναι γεμάτο από τυπικότητα αγιοργήτικου. Έχοντας όλα αυτά τα κόκκινα φρούτα, τα κόκκινα αρώματα του βατόμουρου, του κερασιού, του βύσσινου, έτσι, του μύρτιλου, όλα αυτά μαζί με ένα τακ από μια νότα μπαχαριού. Και όλο μαζί δροσερό, και είναι ένα κρασί που πίνεται και πολύ εύκολα δροσερό, δηλαδή σχεδόν κρύο, και που είναι και ένα κρασί που θα τολμούσαμε να το πιούμε ενδεχομένως και με κάνει ένα ψάρι. Γιατί όχι. Κρύο και δροσερό, είναι πολύ απαλό. Πάρα πολύ απαλό, δεν έχει εντάσεις, δεν έχει εντάσεις. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, οι άκρες είναι από το κρασί του ποτηριού στο αγαπημένο μας μπαρ μέχρι της παρέας μας και της καθημερινότητάς μας.